Τα γιορτινά της φόρεσε η πόλη του Πύργου εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οι στολισμοί σε όλα τα κεντρικά σημεία της πόλης έχουν ολοκληρωθεί, τα δύο μεγάλα δέντρα έχουν τοποθετηθεί και διακοσμηθεί και πλέον τα συνεργεία επικεντρώνονται στις συνοικίες προκειμένου και εκεί να δώσουν μια κάποια εορταστική νότα. Μύρισαν Χριστούγεννα, το φυσικό μας δέντρο είναι ήδη στη θέση του. Κι άλλος διάκοσμος και στολισμός έχει τοποθετηθεί στην πόλη. Σε λίγες μέρες θα έχουμε πλήρη ανάπτυξη του εορταστικού στολισμού. Να πούμε ότι φέτος έχουμε και το θέμα βέβαια της ενεργειακής κατανάλωσης, όμως έχουμε προμηθευτεί έγκαιρα από πέρσι. Όλος ο στολισμός είναι λαμπτήρες LED, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ χαμηλή κατανάλωση. Χιλιάδες λαμπιόνια στολίζουν το ιστορικό κέντρο από την είσοδο της πόλης μέχρι και τα Χαλκιάτικα. Στις είσοδους Ερμού, Γερμανού, Μανολοπούλου, Πατρών, Υψηλάντου έχουν τοποθετηθεί εντυπωσιακά λαμπερά στολίδια σε μια προσπάθεια του Δήμου του Πύργου να ομορφύνει την πόλη, να αναπτερωθεί το ηθικό των πολιτών και να αμβλύνει τη δύσκολη καθημερινότητα από τις συνεχείς ανατιμήσεις στην ενέργεια και την ακρίβεια. Είναι απαραίτητος νομίζω αυτός ο στολισμός. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα ευχάριστο εορταστικό φωτεινό περιβάλλον. Η εορταστική ατμόσφαιρα θα κορυφωθεί με τη φωταγώγηση του φυσικού χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία του Πύργου, που θα πλαισιωθεί με μουσική συναυλία και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ενώ η συνέχεια θα δοθεί και φέτος με το χωριό των Χριστουγέννων μαγικό εργοστάσιο στο θεματικό πάρκο Ξυστρή. Θα έχουμε για ένα μουσικό καλλιτεχνικό μέρος το βράδυ που θα γίνει η επίσημη φωταγώγηση. Θα λειτουργήσει το πάρκο Ξυστρή όπως έχει λειτουργήσει τα προηγούμενα χρόνια με συλλόγους και από σχολεία, γονέων. Όποιος θέλει μπορεί να έχει εκεί μια δικιά του παρουσία. Θα έχει καλλιτεχνικά δρόμενα. Θα έχουμε και στην πλατεία καλλιτεχνικά δρόμενα. Θέλουμε να κρατήσουμε μια ισορροπία σε όλη την πόλη. Ο Δήμαρχος του Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος έκανε και κάλεσμα στους δημότες αυτές τις γιορτές να στηρίξουν την τοπική αγορά και την τοπική οικονομία. Καλό τους πολίτες να στηρίξουν την αγορά της πόλης, να σταθούν αλληλέγγυοι οικονομικά πια. Είναι πράξη αλληλεγγύης να αγοράζουμε από την πόλη μας, από το Δήμο μας. Είναι ανάγκη να γίνει αυτό για να κρατήσουμε ζωντανό τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της πόλης, του Δήμου στον οποίο ζούμε και όλοι έχουμε λόγο να μην διαραγεί αυτός ο ιστός, διότι αν διαραγεί θα πέσουμε όλοι παρέα.